τρόμο στο ΝΑΤΟ. Πώς αντιδρά η Δύση στις επιτυχίες της ρωσικής Βάγνερ? Στις αρχές του φθινοπόρου, λοιπόν, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro σχολίασε ένα βίντεο που έδειχνε τη συνάντηση του επικεφαλής της Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, με τραυματισμένους στρατιώτες. Στο υλικό, ο Ρώσος φαίνεται να τους ενθαρρύνει και αυτοί ως απάντηση του υποσχέθηκαν πως μία μέρα θα γυρίσουν στο πεδίο της μάχης. Η ρωσική σελίδα Life κατηγορεί τώρα πως η εικόνα παρουσιάστηκε στην Ευρώπη ως δυσφήμιση για τους Ρώσους, αφού εννοήθηκε πως ο Πριγκόζιν αναμένει από τους στρατιώτες του να πολεμήσουν, ακόμη και χωρίς χέρια και πόδια. Τώρα όμως, ο τόνος στα δυτικά μέσα άλλαξε και μετατράπηκε σε αληθινός φόβος. Μετά την κατάληψη του Σολεντάρ, οι μουσικοί πάρθηκαν σοβαρά, ανέφερε η σελίδα. Σύμφωνα με το άρθρο, τα δυτικά μέσα έχουν επικεντρωθεί πλέον σε δύο νέα θέματα. Πρώτον, στις επιτυχίες της Βάγνερ και στον φόβο που σκορπά στην Ουκρανία, και δεύτερον, στο να στιγματίζουν την ομάδα ως εγκληματική οργάνωση. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έσπευσε στο παρελθόν να ανακοινώσει την Βάγνερ πολυεθνική εγκληματική οργάνωση, επειδή αναφέρθηκε πως λάμβανε πυράβλους από την Βόρεια Κορέα για λογαριασμό ρωσικών επιχειρήσεων. Βέβαια, οι αποδείξεις των Αμερικανών περιορίζονταν σε δορυφορικές εικόνες της κίνησης ενός βαγονιού. Έπειτα, το CNN δημοσίευσε μια αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας σχετικά με τις ιδιαίτερες τακτικές της ομάδας. Το θέμα δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου, αφού αναμεταδόθηκε και από άλλες σελίδες. Η PMC παρατάσσει τις δυνάμεις της σε ευκίνητες ομάδες των 10 ή λιγότερων ατόμων, χρησιμοποιεί φορητά αντιαρματικά όπλα και αναγνωριστικά δεδομένα που λαμβάνει από drones, αναφέρθηκε από το CNN, προσθέτοντας «οι ομάδες επίθεσης δεν υποχωρούν χωρίς διαταγή». Μια διαφορετική αναφορά που έγινε πριν από ένα μήνα αποκάλεσε την συνδρομή της Βάγνερ στον πόλεμο μια μοναδική απειλή στην κοντινή μάχη, τονίζοντας την εξαιρετική αποτελεσματικότητά της, ακόμη και όταν υπάρχουν πολλές απώλειες. Η ομάδα έχει σκληρές, συμπεριλαμβανομένων σωματικές, ποινές. Η ειδική τακτική της Βάγνερ είναι η χρήση μικρών ομάδων με drones και αντιαρματικά ρουκετοβόλα, γράφει το CNN. Η δημοσίευση αναφέρει επίσης πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μαθαίνουν από την PMC και προσαρμόζουν τις τακτικές τους για να γίνουν σαν αυτήν. Τέλος, η ρωσική Life σημειώνει πως οι ξένοι δημοσιογράφοι εστιάζουν στο γεγονός πως η Βάγνερ αποτελείται από πολλούς πρώην φυλακισμένους. Το Forbes έγραψε συγκεκριμένα πως αποτελείται από 40.000 πρώην εγκληματίες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορεί να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.